ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Αγωνιστικά θέλω να μου πεις, τα έδωσες όλα, ήταν αυτό το οποίο ανέμενες? Μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Το βλέπα το παιχνίδι πανεύκολο, δεν με ζόρισε καθόλου. Στα αγωνίσματα ήμουν focus, το είδατε 100%. Έχω 10 τραυματισμούς επάνω μου, κεφάλια σπασμένα και δόντια σπασμένα. Στο δίχτυ που έφυγα, έσπασα, μου φύγε ολόκληρο το 3 δόντια εδώ πίσω. Oh. Πάμε για εμφυτεύματα τώρα. Μην με σκάς. Ναι, ναι. Αλλά χαμογελάς. Τώρα... Όχι λόγω των δόντιων. Το έφτιαξα τώρα. Ναι. Όχι. Μου έσπασαν πραγματικά. Ενώ χαμογελάς, το λες ότι ήταν παθιασμένα, το λες. Πολύ παθιασμένο. Με είδατε κιόλας. Ήμουν εκεί και στους στόχους, από ό,τι είδατε, το είχα αρκετά. Και θα το είχε καλύτερα. Ήθελα πάρα πολύ να κάτσω, να φτάσω μέχρι ένα σημείο. Mm. Δεν ξέρω που θα έφτανα. Όσο πιο... Και ήθελα πραγματικά, σας μιλάω, ένιωθα πάρα πολύ περήφανος για τα παιδιά μου, γιατί ήξερα εκείνη την ώρα, γιατί ο γιος μου φαγώθηκε, μου έλεγε μπαμπά και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, θα πας και εκείνο και τ' άλλο. Καλά και εσύ. Ο μικρός, όχι, οι άλλοι δεν θέλανε, ούτε τα κορίτσια μου θέλανε, γιατί ξέρανε ότι ήμουν λίγο... Mm. Εκρηκτικός. Δεν με θέλανε, φοβόντουσαν, όχι, μπαμπά, δεν θα πας με τίποτα. Mm. Ο μικρούλης μου ήθελε. Μικρούλης μου, 19 χρονών είναι. Α, να σου ζήσουν τα παιδάκια σου. Έχω και δύο γονάκια, το ξέρεις. Τι γίνεται, ρε, εσύ. Και παππούς. Αφού από μικρός, από 20. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά, για το αεροδρόμιο, γιατί κάτι έγινε στο αεροδρόμιο. Ναι. Είμαι 15 μέρες με προβλήματα, με. Και έρχομαι να συναντήσω την οικογένειά μου, την περιμένει απ' έξω, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, στο αεροδρόμιο απ' έξω. Και δεν βρίσκουν το που είναι. Γιατί έχει ένα διάδρομο, ναι. Και εκείνη την ώρα προσπαθώ να συνεννοηθώ και βέβαια... Εντάξει, δεν ήταν θέμα ότι είχα νευριάσει. Φάνηκε ότι... σαν γεννής, εννοείς. Ναι, φάνηκα λίγο. Το λες για την επιθετικότητά σου και για μια φράση. Επειδή πέσαι στην άκρη, αλλά... έκανες ένα έτσι... Μια φράση. Απλά τους λέω, ρε παιδιά, ηρεμήστε, ρε παιδιά, δεν είμαι και... Ξέρω να διαχειριστώ, ρε παιδιά. Έχω ένα συμβόλαιο από πίσω. Σου ξέφυγε και μία φράση η οποία ενόχλησε, ότι δεν είναι ερωτήσεις αυτές, τι ερωτήσεις είναι αυτές. Ναι. Αυτό δεν λέγεται. Όταν γενικό. Πρώτη ερώτηση, ρε παιδιά μου κάνει. Δεν είναι σωστό όμως, ναι, αυτό δεν κρίνει. Ναι, συμφωνώ, ερώτηση. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Μπορεί να το. Ξέρεις, όταν. Εξηγείς και τους λόγους τώρα, ναι, γι' αυτό σε απλά μου λέει, ξέρω εγώ. Τι φάγατε την πρώτη μέρα, λέω ότι παιδιά ερωτήσει να θέσετε τώρα που μου κάνετε. Τι να σας απαντήσω. Όχι, μαζί σου, μαζί σου κάνει και άλλη ερώτηση για τα χρήματα. Πράγματα το έλεγα λίγο. Εντάξει, απλά μπορεί να το έλεγα λίγο έντονα και δεν βγήκε ωραία. Όταν ένα παιδί όμως είναι η δουλειά του αυτή. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ πρέπει να πάω στο αρχισυντάκτη μου και να δώσω κάποιες απαντήσεις. Πρέπει να σε ρωτήσω για πολλά πράγματα. Και μπορεί να σε ρωτήσω τι είναι η δουλειά μου. Το καλύτερο όμως είναι να ρωτάς. Όταν σου έχουν δώσει αυτή την κατεύθυνση της προσέγγισης. Ναι, εντάξει, παίχτε σε ρεβάιβορ, ρωτάνε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και καλό είναι να ρωτάς όμως πράγματα. Όπως και να σου απαντήσω. Εγώ τον ακούω τώρα που λέει. Ερμηνεύει τον τρόπο του. Γιατί πολλές φορές ο τρόπος μας ερμηνεύεται διαφορετικά από άλλους ανθρώπους. Ναι, μπορεί να βιάζεται, μπορεί να αγχώνεται, μπορεί να έχει χίλια πράγματα. Εγώ μπορώ να ρωτήσω ό,τι θέλω. Ήμουν 15 ώρες ταξίδια. Ωραία. Παιδιά. Mm. Όχι 15, 15 έχει 13. Εξήγησε τους λόγους. Συν τόσους άλλους 6 ώρες. Εντάξει. Και όταν έρχεται ο άλλος και σου κάνει ερωτήσεις που δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Τι να απαντήσω, δεν απαντάς. Ενώ θέλω δεν να απαντήσω και να πω στα παιδιά. Όχι, απλά εγώ, δεν μπορούσε. Εγώ ήθελα στους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν και κάθομαι τις ώρες να τους πω, παιδιά, μην είμαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Δηλαδή να μην γίνω αγενής και έγινα αγενής γιατί μίλησα. Δυστυχώς. Καταλαβαίνω τι λες. Αυτό εκεί δηλαδή. Δυστυχώς, κακή στιγμή. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες κακές. Ευχαριστώ πολύ και τα λοιπά αυτό. Κακές στιγμές. Οκ, το καταλαβαίνω, το ξεκαθαρίζεις και νομίζω ότι είναι απόλυτα σεβαστό και από τις δύο πλευρές. Αλλά είναι και αυτός ο κόπος, ο αγώνας και πολλές ώρες των δημοσιογράφων που ξεροσταλιάζουν για μία. Γι' αυτό μίλησα. Βέβαια. Μπορούσα να φύγω και να πω. Για να μην αναφερθείς. Ναι, εγώ αναφέρθηκα όμως. Εγώ θέλω να ξαναμεταφερθώ, να ξαναμεταφερθείς εδώ, γιατί θέλουμε πολύ να σε ξαναδούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Παρακολουθείς και εσύ, παρακολουθούμε και εμείς από εδώ και πέρα, γιατί ξέρεις, κάθε επεισόδιο έρχεται με ανατροπές. Το νιώθεις. Δεν θα σε αρέσει το Survivor, το βλέπω κάθε βράδυ. Είναι απίστευτο το παιχνίδι. Mm-hmm. Θέλω να πω και κάτι άλλο για τον κύριο Ατζούν. Ο κύριος Ατζούν έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Παιδιά, μιλάμε για απίστευτη δουλειά εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Ναι. Ξέρετε τι κόσμο ταΐζει ο άνθρωπος. Είναι μεγάλη παραγωγή. Εντάξει, τώρα, τεράστια παραγωγή και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Ένα τεράστιο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό που το βλέπεις και να του δώσω και να του πω και ευχαριστώ εγώ που με επέλεξε ο ίδιος, συγκεκριμένα με επέλεξε. Δηλαδή τους μαχητές, να ξέρετε ότι ο κύριος Ατζούν μας επέλεξε. Μας το είπε κιόλας. Να ξέρετε, παιδιά, λέει, εγώ σας έχω επιλέξει. Την τελική και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει δει πολλά ο άνθρωπος.